Αλλά εγώ ήθελα να έρθει να μιλήσω λίγο με τον Γιώργο τον Νταλάρα, γιατί υπάρχει μια άλλη όψη του Νταλάρα που δεν είναι γνωστή στον κόσμο. Πολύ τον αγαπάει, τον γνωρίζει. Πολλοί τον θαυμάζουν και γιατί τη διάρκεια τη μεγάλη που έχει στην αγάπη του κόσμου, γιατί όσο να είναι, ο κόσμος αγαπάει κάποιον, κατόπιν έχει κάποιος άλλος, είναι φυσιολογικό αυτό. Ο Γιώργος έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Ο Γιώργος είναι από τους τραγουδιστές, ο οποίος κατέχει τη μουσική και την ορχήστρα καλύτερα από τον μαέστρο. Παίζει βέβαια ο ίδιος. Είναι μουσικός. Παίζει μπουζούκι, παίζει όλο το όργανο κλπ. Το αυτή του είναι τέλειο. Δηλαδή, μπορεί να ακούσει τα πάντα. Δηλαδή, την ώρα που παίζει η ορχήστρα, και αυτό είναι ότι. Το καταλάβαμε πριν. Η μουσική του, η μουσική του ξέρουν το ακούει τα πάντα. Είναι σπάνιο αυτό. Γιατί μπορεί να έχει ταλέντο μεγάλο, να έχει αυτό, αλλά μην έχει αυτό το αυτή. Έπειτα, εγώ του δρόμου, τα παιδιά τα δικά μου, ο Λάκης και ο Κωστάκης, δεν θέλησαν να μου παίξουν ποτέ δρόμου. Θεωρούσαν ο Καρνές και ο Παπαδοπλούς. Ναι, ότι είναι ανατολίτικο. Ναι. Και τους δρόμους μου τους δίδαξαν στο σπίτι. Ερχόταν ο Γιώργος Νταλάρας και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ιδιαίτερα ο Γιώργος, και έχω κάνει τετράδια. Λέω τετράδιό μας, Γιώργος Μίκης. Και μέσα έχω καταγράψει όλους τους δρόμους. Δεν τους ξέρω εγώ τους δρόμους. Ξέρεις, ένα τραγούδι περνάει ένας δρόμος. Πες κανένα όνομα ένα δρόμο. Πες το. Νιαβέντε. Και λέει Νιαβέντε. Αλλάζει το δρόμο. Και γίνεται Σαμπάχ. Όπως λέει Παμπάχ. Είναι τρομερό πράγμα, δηλαδή είναι απίστευτο. Αυτό λοιπόν η τελειότητα που έχει, ας πούμε, η μουσικότητα που έχει, τα ψυχολογία όλα αυτά κλπ. Δημιουργούν ένα τέλειο αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια συμπληρώνεται και με την μεγάλη του έτσι φροντίδα απέναντι στο κοινό, να είναι τέλεια η ορχήστρα, κουρδισμένη απόλυτα στα ηχητικά του, όλα αυτά. Αν ήταν μαέστρος ο Γιώργος, θα μπορούσε τώρα, αν δεν τραγουδήσει πια, να γίνει ένας μαέστρος και να είναι καλύτερος από όλους. Αυτό εγώ το εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί και καταλαβαίνει καλύτερα αυτό που τραγουδάει και προσαρμόζεται. Γι' αυτό και ο Γιώργος περνάει από ένα έδος στο άλλος με μεγάλη ευκολία. Και περνάει και το επιβάλλει κιόλας. Κάποτε έκανε τους Έλληνες να είναι Λάτινοι, σου λέει. Λάτινοι. Μετά, ό,τι θέλει κάνει.